Ο Υπουργός Μηταράκης. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα, κύριε Αυτιά. Λοιπόν, τι κάνουμε με όσους νοσούν και είναι σε αυτά τα κέντρα στα οποία φυλάσσονται? Ποιες είναι οι οδηγίες που δόθηκαν, τι συμβαίνει? Πρώτον, διαχωρίσαμε τις νέες αφίξεις. Όποιοι μπήκαν στην Ελλάδα από την 1η Μαρτίου δεν έχουν πάει στα υφιστάμενα κέντρα, για να μην εισαχθεί ο ιός. Δεύτερον, εφαρμόσαμε αμέσως μέτρα περιορισμού. Ειδικά στη Ριτσόνα έχουμε κλείσει όλη τη δομή. Τρίτον, έχουμε στήσει υγειονομικές μονάδες μέσα στις δομές. Στη Ριτσόνα τα κρούσματα είναι σε καραντίνα. Ναι. Και τέταρτον, ενημερώνουμε τον κόσμο. Μέχρι στιγμής έχουμε 100.000 πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα. Τα μόνα μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι στη Ριτσόνα. Με τη Μόρια και τις άλλες περιοχές τι γίνεται που υπάρχουν μετανάστες? Κάνατε έλεγχο, τους βάλατε σε τεστ, τι έγινε? Ό,τι ύποπτα κρούσματα υπάρχουν έχουν ελεγχθεί. Έχουμε κάνει αρκετά τεστ και μέχρι στιγμής είναι όλα αρνητικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τον ιό σε οποιαδήποτε δομή της χώρας. Και δεν ξέρουμε και ποια μπορεί να είναι η ασφαλής δομή. Κάποιοι μας λέγανε να μεταφέρουμε εκτάκτως κάποιους από τη Μόρια, παραδείγματος χάρη στη Ριτσόνα. Τελικά θα είχαμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Θα είχαμε μεταφέρει από μια δομή που δεν έχει κοροναϊό σε μια που έχει. Σε εποχή κρίσης οι μετακινήσεις δεν ενδείχνεται. Κυρία Παγώνη, τι λέμε τώρα για αυτό το θέμα? Σωστά, είναι μεγάλο, τεράστιο. Σωστά, οι μετακινήσεις δεν πρέπει να γίνουν, αλλά τα τεστ πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε. Σωστό. Έχετε απόλυτο δίκιο και κάνουμε τεστ σε κάθε πιθανό κρούσμα και όταν υπάρχουν κάποια συμπτώματα. Στους ασυμπτωματικούς, να μπούμε μέσα στη Μόρια και να κάνουμε 20.000 τεστ, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι εφικτό. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό, κρατάμε τα όσα μας είπατε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μηταράκη. Ένα τελευταίο, κύριε Αυτιά, μόνο να πω ότι το πρώτο τρίμηνο του 2020 σταματήσαμε επιτέλους την αύξηση των διαμέρωτων στα νησιά. Για πρώτη φορά αυτό το τρίμηνο είχαμε 5,3% μείωση των διαμέρωτων. Και το επόμενο τρίμηνο θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Τα νησιά πλέον δεν μπορούν να σηκώσουν όλο το βάρος. Η αποσυμφόρηση τρίμηνο με τρίμηνο θα είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, και βοηθήστε και τους αστυνομικούς και τους υγειονομικούς προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι κάποτε κάναμε έρανο για να έχουν γάντια, να έχουν απολυματικά, να έχουν όλα αυτά, να έχουν τις συνθήκες εκείνες που δεν θα τους επιτρέψουν να μολυνθούν. Γιατί το ράδι πάει στην οικογένειά του άλλος. Καταλαβαίνετε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι. Έχουμε ζητήσει επιπλέον υλικό και διαρκώς μοιράζουμε υλικό στο μέσο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καράκη. Ευχαριστώ τους ειδικούς. Ευχαριστώ, κύριε Καρούζο, για όσα μας είπατε σήμερα. Συνεχίζεται αύριο η σκεταλοδρομία. Τις δύο κυρίες, την κυρία Παγώνη, την κυρία Νικολοπούλου, δεν σταματούν τα γεγονότα και οι ειδήσεις, έτσι. Κύριε Μηταράκη, δεν σταματούν τα θέματα. Όλη η ομάδα στο Υπουργείο Μετανάστευσης προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο σε μια δύσκολη εποχή. Ακριβώς. Έχουμε την είδηση του κυρίου Γεωργιάδη για τις επιταγές, που κάνει το γύρο πλέον των ειδήσεων. Μέχρι Τρίτη βράδυ καταγράφονται οι επιταγές, τα λέω καλά, και Τετάρτη πρωί αρχίζει η πληρωμή από τις τράπεζες για τις επιταγές οι οποίες είχαν δυνατότητα στήριξης. Και τα δάνεια τα οποία δίδονται. Ναι, κύριε Μηταράκη. Μια λέξη για την οικονομία. Είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε αυτούς που έχουν ανάγκη, αλλά αυτοί που μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους είναι πολύ κρίσιμο για τη σταθερότητα της πραγματικής οικονομίας. Όσοι μπορούν να μην εκμεταλλευτούν τα μέτρα και να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Ακριβώς. Βάλτε και καμιά έκπτωση και να δείτε πώς θα τρέχουν. Θα βγει από το στρώμα χρήμα. Ευχαριστώ, κύριε Μηταράκη. Καλημέρα στις κυρίες, στον καλό φίλο, τον κύριο Καρούζο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Καλημέρα, κύριε Αυτιά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.